Γεια σου και καλώ ήρθε. Είναι τα mariabacodimu.com, είναι τα podcast τη Μαρία ή όπω αλλιώ θέλετε τα λέτε. Σημασία έχει ότι από εδώ μιλάμε, αναλύουμε και βρίσκουμε λύσει και εργαλεία για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Σήμερα έχω πολύ μεγάλη χαρά. Είναι ένα επεισόδιο που περίμενα να γράψουμε τόσε μέρε με ανυπομονησία, γιατί η σημερινή μου καλεσμένη είναι ένα άνθρωπο που εκτό από επιστήμονα είναι τόσο άμεση που μπορεί να μα δώσει λύσει για ζητήματα σχέσεων που έχουν καταστρέψει ζωέ. Έχουν καταστρέψει καρδούλε ανθρώπων. Καλεσμένη σήμερα είναι η κυρία Θέκλα Πετρίδου. Καλώ ήρθε, Θέκλα. Γεια σου, Μαρία. Καλώ σε βρίσκω και σένα και το αγαπημένο σου κοινό. Θα μιλήσουμε σήμερα για ένα ζήτημα που νομίζω ότι δημιουργεί προβλήματα στι ζωέ ανθρώπων όταν εμπλέκονται με έναν ναρκιστή. Και δυστυχώς είναι κάτι πολύ πιο σύνηθες από ό,τι νομίζαμε παλαιότερα. Πρόκειται για επιδημία, ίσως και πανδημία, η ύπαρξη ναρκισιστό στις μέρες μας. Αν στατιστικά λέγαμε στους 10 ανθρώπους πώς είναι ναρκισιστές, υπάρχουν έρευνες που να μας το λένε? Δεν υπάρχουν έρευνες ακόμη οι οποίες να μας δίνουν ακριβή στοιχεία για το πόσοι άνθρωποι από το γενικό πληθυσμό υιοθετούν έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Οι μελέτες μιλάνε για τους ανθρώπους με τη διάγνωση ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας και μιλάνε για μονοψήφια νούμερα επί της 100. Όμως οι καινούριε προσεγγίσεις πάνω στο ζήτημα δείχνουν ότι μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού. Κάποιοι ειδικοί μιλάνε για ένα στους τρεις και κάποιοι για ένα στους δύο. Πάντοτε όμως κατά προσέγγιση, επειδή αυτή τη στιγμή στην επιστήμη της ψυχολογίας υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη, όπου προσπαθούμε, όχι εγώ προσωπικά, διάφοροι ψυχολόγοι-ερευνητές να αλλάξουν την, τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ε, η παθολογία τον αρκισισμό και να αλλάξει η οπτική, να μην πρόκειται πλέον για μια επίσημη διάγνωση διαταραχή προσωπικότητα, αλλά για ένα στυλ προσωπικότητα. Με απλά λόγια, ίσω ένα στου δύο να έχει έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα. Δεν ξέρω, πάντω όσο έχω μελετήσει τον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, αναγνωρίζω ανθρώπου στη ζωή μου που πραγματικά. Αν το είχα κάνει νωρίτερα, θα είχα αποφύγει μεγάλες περιπέτειες, πραγματικά είναι μερικοί άνθρωποι που βαλούν αυτά τα χαρακτηριστικά που θα ήθελα να μου δώσει να δώσεις το κοινό που μας ακούει στοιχεία όταν συναντάμε έναν άνθρωπο. Ποια είναι τα πρώτα που μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να πούμε εδώ αυτός μπορεί και να είναι ναρκισιστής. Λοιπόν, η λέξη ναρκισσός που τη χρησιμοποιούμε τώρα ως ναρκισιστής αλλά χρησιμοποιείται στην καθομι... καθομιλουμένη και ως ναρκισσός. Μάλιστα στα αγγλικά ονομάζονται ναρκς, δηλαδή η συντομογραφία πως είναι ναρσισιστ, ναρκς. Και είναι mm -hmm. πολύ αστείο γιατί η συντομογραφία Νάρκη θυμίζει και την ναρκ; Και αλήθεια yeah, είναι. Ναι, μα... γιατί είναι παγίδα ο Νάρκης, <laughs> Ακριβώ. Με αυτού του ανθρώπου είναι σαν να πατάς συνεχώ σε ένα ναρκοπαίδιο. <laughs> Ακριβώ. Πατά στο ναρκοπαίδιο, πατά την ναρκ και αφήνει και μερικά κομμάτια φεύγοντα. Ναι. Η... Ο όρο έρχεται από τον αρχαίο Έλληνα χαρακτήρα τον Νάρκισο, ο οποίο ήταν οριοπαθή. Στην πραγματικότητα, όμω, ένα ναρκιστή μπορεί και να μην είναι οριοπαθή, ούτε καν ωραίο. Εξωτερικά. Εσωτερικά, σίγουρα, κανένα ναρκιστή δεν είναι ωραίο. Οι ναρκιστέ είναι άνθρωποι ενήλικε. Έχει σημασία να το τονίσουμε αυτό. Να σε διακόψω. Γιατί λες ενήλικες, δηλαδή ένα παιδί 10 χρονών δεν έχει γεννηθεί δηλαδή κανείς με ναρκισισμό, δημιουργείται ναι, στην πορεία ναι, της ζωής του ναι, από βιώματα ναι, ναι. επιλέγει τα βιώματα του να τα χρησιμοποιήσει με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δικαιολογία για να είναι ο ίδιος παλιοχαρακτήρας δηλαδή ναρκισιστής mm -hmm. τραυματικά επίσης, βιώματα βέβαια ναι. όλοι έχουμε τραυματικά βιώματα δεν ε, ναι. υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει βιώσει τραύμα ναι. Ε, λέω ενήλικες άνθρωποι επειδή σε κάποια ηλικιακά στάδια είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αρχισιστικά χαρακτηριστικά. Και στην παιδική ηλικία και κατά τη διάρκεια της εφηβείας μπορεί να παρατηρούνται αρχισιστικά στοιχεία στα παιδιά και στους εφήβους τα οποία να είναι παροδικά. Mm -hmm. Και να όταν ο έφηβος μεγαλώσει, όταν ο νεαρός ενήλικας φτάσει στο σημείο εκείνο που έχει αναπτυχθεί πλήρως ο εγκεφαλός του, οι γνώσεις που έχουμε σήμερα μας λένε ότι για τις γυναίκες ο εγκέφαλος αναπτύσσεται δομικά μέχρι τα 26 και για τους άντρες μέχρι τα 28, που τι σημαίνει στην πραγματικότητα, ότι ακόμη και αν είσαι 21 και είσαι νομικά ενήλικας και μπορείς να ψηφίσεις, μπορείς να χειραφετηθείς οικονομικά και ούτω καθεξής, ακόμη ο εγκέφαλος σου δεν έχει συνεχίσει να εξελίσσεται να ψηλώνει αν θέλετε εντό αγωγικών. Ναι, ο ανθρώπινο εγκεφαλός ολοκληρώνει δομικά την ανάπτυξή του γύρω στα 26 για τις γυναίκες και γύρω στα 28 με τους άνδρες. Τότε για τους άνδρες. Και τώρα αν εγώ συναντήσω έναν άνθρωπο πάνω από 28 ή πάνω από 26 αν είναι γυναίκα, ε, ποια είναι αυτά που θα δω και θα υποθέσω ότι εδώ μπορεί να έχω να κάνω με έναν άρκησο. Μετά τα 26 και τα 28, οι άνθρωποι έχουν επιλέξει ξανά και ξανά ένα συγκεκριμένο στυλ προσωπικότητας. Για να το κάνω πιο καθαρό, θυμάσαι το μύθο με το δρόμο της αρετής και της κακίας, mm -hmm. που καλούνται οι άνθρωποι να διαλέξουν είτε το δρόμο της αρετής είτε το δρόμο της κακίας. Οι αρχισιστές είναι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν ξανά και ξανά το δρόμο της κακίας μέχρι που η κακία έγινε φύση τους όταν μιλάμε για ναρκισιστές, στην πραγματικότητα μιλάμε για κακούς ανθρώπους. Αν όμως ένας ναρκισος είναι κακός και φαίνεται, είναι μπροστά σου ολοφάνερο ότι δεν έχεις να... Δεν, δεν σε έλκει αυτός ο άνθρωπος με τους ναρκισσούς. έχω την εντύπωση ότι... Φαίνονται πολύ ελκυστικοί άνθρωποι, πολύ χαρισματικοί, πολύ χαριτωμένοι, σε έλκουν αμέσως, κερδίζουν το περιβάλλον, κάνω λάθος δεν κάνει λάθο και δεν είσαι και σωστή. <laughs> Εντάξει. Λογικό. <laughs> να σου εξηγήσω. Να βαριά. Γιατί, γιατί <laughs> ο καθένα από εμά μιλάει με βάση τι προσωπικέ του εμπειρίες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμά έχουμε μεγαλώσει δύσκολα. Δηλαδή, όσε γνώσει έχουμε σήμερα οι γονεί για το να μεγαλώσουμε τα παιδιά μα σε ένα υγιέ περιβάλλον για ασφαλέ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν τι είχαν οι παλαιότεροι. Οπότε αρκετά Όντε. παιδιά, αν όχι όλα, η πλειονότητα των παιδιών που είμαστε σήμερα ενήλικε, μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον όπου δεχόμασταν ψυχικά κακοποιητικέ συμπεριφορές. Αδιόρατα ψυχικά κακοποιητικέ συμπεριφορέ. Δηλαδή, κακοποίηση ψυχική για ένα παιδί δεν συνιστά μόνο το να το δίρει ή να το απειλήσει ότι θα το δίρει ή να του στερήσει την ελευθερία του. Ψυχική κακοποίηση συνιστά και η συναισθηματική παραμέληση, συνιστά η κοροϊδία το νέγκινγκ δηλαδή οι mm -hmm. γονείς να ηρωνεύονται το παιδί, η σύγκριση μεταξύ των αδερφιών η σύγκριση των παιδιών μας με άλλα παιδιά δηλαδή αρκετές από τις τεχνικές διαπαιδαγώγησης της παλιές με τις οποίες μας έχουν μεγαλώσει στην ουσία σήμερα αντιλαμβανόμαστε ότι συνιστούν ψυχολογική κακοποίηση. Άρα αν έχεις μεγαλώσει έχοντας ως κανόνα τη ψυχική κακοποίηση και έχει ταυτίσει την αγάπη του γονιού με τον ψυχολογικό πόλεμο που σου κάνει, είναι πολύ πιθανό, αν όχι σίγουρο μεγαλώνοντας, εσύ όταν συναντάς κοροϊδία, όταν συναντάς ηρωνία, όταν συναντάς αλαζονία, όταν συναντάς bullying, να το νιώθεις οικείο, γιατί έτσι έχει συνηθίσει ότι σε αγαπάνε. Η συναισθηματικά μη διαθέσιμο κάποιον, οπότε λες Αυτό είναι ο άνθρωπο μου. Ναι. Μοιάζει με ότι έχω γνωρίσει από αγάπη. Εν τω μεταξύ, πρέπει να τονίσουμε αυτό το πράγμα, ότι η ψυχική κακοποίηση δεν συνιστά μόνο το να βλάψει κάποιον ξεκάθαρα, αλλά και η συναισθηματική παραμέλυση συνιστά mm -hmm. ψυχική κακοποίηση. Και οι περισσότεροι ναρκιστέ που διαπρέπουν και είναι και πολύ ελκυστικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν. Παιχνίδια του μυαλού, ούτω ώστε από τη μια να κάνουν το λεγόμενο love bombing, τον βομβαρδισμό αγάπη, όταν γνωρίσουν έναν νέο άνθρωπο να τον ανεβάζουν στα ουράνια, και από την άλλη να του κάνουν σκοτσέζικον κοντού, Δηλαδή, μια να σου δείχνω αγάπη, μια να σου λέω όμορφα λόγια, μια να σου εξομολογούμε τον έρωτά μου, τον θαυμασμό μου κτλ. Και μετά να σε παραμελώ, να είναι σαν να μην υπάρχει και μετά να σου κάνω και gaslighting, που gaslighting είναι ένα άλλο προσφυλές όπλο των αρκησιστών, να σε βγάζω τρελό και να σε λέω και τρελό. Δηλαδή εγώ γνωρίζω κάποιον σε ένα mm. περιβάλλον και μου κάνει επίθεση αγάπης. Είναι και εγωιτευτικό, είναι και επίθεση αγάπη, που όπω και να το κάνει, είναι ελκυστικό πράγμα. Δεν λε, όπα, εδώ τι γίνεται, να σηκωθώ να φύγω. Λε, α κάτσω να το εισπράξω. Μια χαρά είναι η επίθεση αγάπη, όταν δεν έχει και τα ραντάρ σου και τι κεραίε σου τσίτα. Και όταν έχει και και να είναι μου. Όταν δεν έχει. έχεις χορτάσει την αγάπη. Ναι. Οι περισσότεροι από μας μεγαλώσαμε χωρίς να χορτάσουμε την αγάπη και τη στοργή. Mm -hmm. Δυστυχώ. Οπότε μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ο ναρκισιστής ή ο ναρκισος συνεχίζει αυτή την επίθεση αγάπης μέχρι να αισθανθεί ότι έχει κερδίσει το πεδίο. Ναι, μέχρι και να μετά σε... το άλλο το παιχνίδι της παραμέλησης. Μέχρι να σε κάνει να κολλήσεις. Έχουμε mm. και ένα όρο γι' αυτό, για το πώς κολλιά, κολλάει ένας άνθρωπος που δεν έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη από αγάπη και επιθυμεί την αγάπη, πώς κολλάει με τον ναρκισιστή και το ονομάζουμε τραυματικό δέσιμο, trauma bonding. Αυτό το σκοτσέζει κοντούς μια κρύο, μια ζεστό, Κάποιο να μας βομβαρδίζει με αγάπη και μετά να μας στενοχωρεί και να μας πληγώνει, όσο και φαίνεται παράδοξο, Μα δένει πολύ περισσότερο με τον αρχισεστή αν έχουμε μεγαλώσει με τον τρόπο που περιέγραψα προηγουμένω, με γονεί οι οποίοι δεν μα έδειχναν σταθερά την αγάπη του, την στορική του και την τρυφερότητα του. Ακούγεται παράδοξο, αλλά δεν καθόλου σπάνιο. Ακούω και γνωρίζω και έχω βιώσει περιπτώσεις ακριβώς αυτό όταν ειδικά κάποιος στέλνει διπλά μηνύματα δηλαδή τι μια είναι στα πατώματα, χτυπιέται για σένα, για το πόσο αγαπά και προσπαθεί να σε πείσει ότι αυτό δεν ήταν παραμέληση που έγινε. Ήταν απλώ η φάση του που περνάει κάτι πολύ δύσκολο και την επόμενη στιγμή που πάλι μετά από ένα μικρό πόλεμο και βομβαρδισμό αγάπη, εσύ υποκύπτει, συνεχίζει το ίδιο έργο. Νίκη, είναι ένα παιχνίδι νεύρων. Και πολλές σχέσεις είναι τοξικές. Είναι η σχέση τοξική. Δηλαδή αν και εμείς ε, είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε σκοπό να στενοχωρούμε τους άλλους και ψάχνουμε αγάπη ρε παιδί μου, ψάχνουμε τρυφερότητα, ψάχνουμε στοργή. Κάτι που είναι ανθρωπίνο και όμορφο και είναι πολύ ωραίο όλοι οι άνθρωποι να έχουμε αγάπη, τρυφερότητα και στοργή και στις ερωτικές μας σχέσεις, και στις φιλικές μας σχέσεις και στις σχέσει. Αν εμεί πάμε με αυτέ τι καλέ προθέσει και ο άλλο έρχεται και παίζει αυτό το παιχνίδι του μυαλού, αυτό το μια ζεστό, μια κρύο, μια σε θέλω, μια σε πετάω, μια σε βγάζω τρελό, μια σε ανεβάζω στα ωράνια, μια σε ρίχνω στα τάρταρα, και εμεί ήδη καταλήγουμε ταλαιπωρημένοι πολύ και να χάνουμε και την ουσία του εαυτού μα. Mm, δηλαδή, ναι, μέσα από τέτοιε σχέσει, χάνει την υγεία σου, την ψυχική και ίσω και τη σωματική. Είναι χάρη στον επικίνδυνο. εαυτό σου. Ναι. Και θέλω να μιλήσουμε κι άλλο για το gaslighting. Γιατί πραγματικά μπορεί κάποιο που να μην το έχει ζήσει να νομίζει ότι είναι κάτι που. Δεν, γιατί να σε πείσει ο άλλο ότι σήμερα έξω είναι νύχτα ενώ είναι μέρα. Πώ τα κατάφερε. και όμω υπάρχει ένα μηχανισμό ή έχει δημιουργηθεί ίσω στη σχέση ένα υπόβαθρο που μπορεί να το καταφέρει. Οι ναρκιστέ είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνωστική ενσυναίσθηση αλλά όχι συναισθηματική ενσυναίσθηση. Ενσυνέσταση... Δηλαδή, τι σημαίνει γνωστική ενσυναίσθηση. Ναι, να σου εξηγήσω. Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα ενός ανθρώπου να καταλάβει τι μπορεί να νιώθει ο άλλο. Mm -hmm. Όταν έχει γνωστική ενσυναίσθηση, σημαίνει ότι γνωστικά μπορεί να υπολογίσει ότι αν εγώ τη πω αυτό, αυτή θα νιώσει έτσι. Αν εγώ τη κάνω αυτό, αυτή θα αντιδράσει έτσι. Αυτό ονομάζεται γνωστική ενσυναίσθηση το οποίο το έχουν όλοι οι άνθρωποι, έχουμε γνωστική ενσυναίσθηση και αυτό έχει να κάνει με τους κατοπτρικούς νευρώνες των εγκέφαλων. Η συναισθηματική ενσυναίσθηση είναι μια αρετή η οποία χτίζεται πάνω στη δυνατότητα γνωστικής ενσυναίσθησης που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, όπου μαθαίνει το παιδί και στη συνέχεια ο να συμπονεί τον πόνο του άλλου ανθρώπου και να συγχαίρει με τη χαρά του άλλου ανθρώπου. Οι ξέρουν τι θα μας πονέσει, τι θα μας χαροποιήσει και το χρησιμοποιούν με στρατηγική προκειμένου ουσιαστικά να μας τρελάνουν και έτσι να μας έχουν του χεριού τους για να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Και σίγουρα ο ναρκεσιστής δεν θα χαρεί ποτέ με τη χαρά μας, το αντίθετο θα γίνει έξαλλος. Ε? Και, εκείνη... και θα το πληρώσουμε ακριβότερα μετά. Ακριβώς εκεί είναι που καταλαβαίνεις τον ναρκεσιστή. Γιατί mm. ο ναρκεσιστής μπορεί να προσποιηθεί ότι λυπάται με τη λύπη μας για να κερδίσει την εύνοιά μας. Όχι πάντα, αλλά υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι το παίζουν καλά παιδιά, το παίζουν συμπονετική και η γυναίκα μου πενθεί και εγώ τη στηρίζω και ο φίλος μου βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση και εγώ πάω και τον σώζω άρα αποκτάω και μια εκτίμηση από το περιβάλλον ότι γίνομαι σωτήρας στη χαρά του συντρόφου τους ή του φίλου της ή του του συνανθρώπου τους με, τους οποίους, με τον οποίο με Του συναδέλφου, ναι. Ναι, Οι ναι, ναρκιστέ στη χαρά του σκάζουν, λυσάνε, ναι. πρασινίζουν, κυτρινίζουν από φθόν και τώρα τιμωρούν. Που είπες, τώρα που είπε για το σύζυγο που δείχνει να παρίσταται και να συμπονάει τη γυναίκα του που έχει ένα πένθος είναι πολλέ φορέ που βλέπει ζευγάρια. Και όταν μαθαίνει ότι χωρίζουν, είχε πάντα την εικόνα ότι αυτή, α πούμε, ήταν Πάρα πολύ στριφνή, πάρα πολύ ξινή, πάρα πολύ απόμακρη. Αυτό, ένα καλό παιδί, τόσο δοτικό. Και ξαφνικά, όταν ανοίγουν τα χαρτιά, ανακαλύπτεις αυτή την εικόνα ακριβώ. Ότι αυτή ήταν ξινή, στριφνή, απόμακρη, γιατί είχε χάσει τον εαυτό τη και είχε τρελαθεί σε μια τέτοια σχέση. Και ο άλλο παρουσίαζε στου άλλου πολύ πετυχημένα. Δηλαδή, η, η, η σχέση με έναν αρχισιστή συνιστά συνεχιζόμενη ψυχική κακοποίηση. Μέσα από τη συνεχιζόμενη ψυχή κακοποίηση παθαίνουμε σίγουρα διαταραχή μετατραυματικού στρε, παθαίνουμε κατάθλιψη, παθαίνουμε άγχο, μπορεί να έχουμε κρίση πανικού και χάνουμε την όρεξή μα για τη ζωή. Άρα, κάποιον mm -hmm. που τον βλέπουμε να είναι στριφνό, να μην είναι στριφνό, Να είναι δυστυχισμένο ο άνθρωπος. Και γιατί γίνεται τόσο ελκυστικό ο ναρκιστή. Ο ναρκιστή κάνει καλό σεξ. Ο ναρκιστή κάνει χάλια σεξ. <laughs> Αλλά σε έχει ψήσει τόσο πολύ ότι είναι δύσκολο. βαρύ. <laughs> <Μαρία. laughs> που αισθάνεσαι ότι κάνει το σεξ στη ζωή σου. Έχω πάρει πολλά σεξουαλικά ιστορικά πολλών ανθρώπων και όταν εργαζόμουν ιδιωτικά και είχα το γραφείο. Αλλά και τώρα που έχω ένα κανάλι στο YouTube όπου ανεβάζω καθημερινά βίντεο. Στο οποίο συνήθω απαντάω σε ερωτήσει ανθρώπων που μου στέλνουν την ιστορία του. Έχω συναντήσει πάρα πολλέ φορέ το εξή. Να μου λέει μία γυναίκα. Ε, δεν ξέρω τι έχω πάθει με αυτόν τον τύπο για έναν ναυτή. που έχει μπλέξει δηλαδή. Παρόλο που ε, έχει άσχημο χαρακτήρα, παρόλο που με στενοχωρεί συχνά, παρόλο που δεν είναι καλό στο σεξ, εγώ έχω κολλήσει μαζί του. Τι γίνεται. Και η πραγματικότητα είναι η εξή, ότι ένα άνθρωπο για να κάνει καλό σεξ πρέπει να είναι καλό άνθρωπο. Είτε μα αρέσει είτε όχι. Να έχει διάθεση να δώσει. Ναι, να έχει δοτικότητα. Στον άλλο άνθρωπο, ακριβώ. Και να έχει τρυφερότητα. Και επίση το εσωτερικό του, η ψυχή του μέσα, το πνεύμα του μέσα να είναι καθαρό. Γιατί όταν κάνουμε σεξ με έναν άνθρωπο, δεν έρχονται κοντά μόνο τα σώματα μα. Έρχονται κοντά και οι εγκέφαλοι μα και συγχρονίζονται τα εγκεφαλικά μα κύτταρα. Οπότε, αν εγώ πάω να κάνω σεξ με έναν άνθρωπο, ο οποίο έχει μέσα του το χάο, και έχει μέσα του όλο κακία, φθόνο, αγωνία, κομπλεξιλίκια, εγώ θα δηλητηριαστώ και πνευματικά. Επίσης, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και γι' αυτό το λόγο είναι καλή ιδέα να κάνουμε πολύ προσεκτική επιλογή με ποιου ανθρώπου θα κάνουμε σεξ. Ακόμη και αν θα κάνουμε σεξ με έναν άνθρωπο που δεν έχουμε σχέση μαζί του, η γνώμη μου είναι μόνο με έναν καλό άνθρωπο να κάνουμε σεξ. Είτε είμαστε σε σχέση είτε όχι. Γιατί ακόμη και αυτή η ίδια η σεξουαλική επαφή μπορεί να μα μολύνει ψυχικά Σας και δηλητηριακά. Ναι, ναι. Δεν τυχαίνει, δεν, τυχαίνει να πάμε σε, σε ένα δωμάτιο που υπάρχει ένα άνθρωπο, βρε παιδί μου, σε μια υπηρεσία κάπου. Και να είναι στριφνό εκείνο ο άνθρωπο, να είναι τοξικό και να φύγουμε από εκεί με πονοκέφαλο. Ναι, 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 Με έναν άνθρωπο που δεν έχουμε καμία σύνδεση. Πάμε απλώ για να διεκπαιρεώσουμε μια, μια εργασία σε μια υπηρεσία. Εσκέψουμε έναν που να είναι τέτοιο να βρεθεί και τόσο κοντά εγκεφαλικά δεν θα χαλαστείς 100% να. η Είναι κοπέλα σαν... που μου είπες ότι στο κανάλι σου στο youtube είχε ζητήσει βοήθεια και έκανες επεισόδιο για να της δώσεις απάντηση τι της απάντησες Πώς μπορεί να ξεφύγει ένας άνθρωπος που έχει εμπλακεί και νιώθει ερωτευμένο, νιώθει ότι αγαπά αυτό τον Άρκισο, νιώθει ότι κάπου θα ξημερώσει και μια καλή μέρα σε αυτή τη σχέση, γιατί γι' αυτό μένει κάποιος νομίζω ναι. σε μια τέτοια σχέση. Δεν ξεφεύγει εύκολα. Θέλω λίγο να πω κάτι περισσότερο για το σεξ με τους με του ναρκισιστές. Ναι. Ένα έτσι πολύ χαρακτηριστικό σημάδι. Ο ναρκισιστής όταν κάνει σεξ μαζί μας ή η ναρκισίστρια όταν κάνει σεξ μαζί μας είναι σαν να αυτοικανοποιείται με εμά εργαλείο. Mm. Δηλαδή, ο στόχο του, ο στόχος της είναι μόνο η ίδια, ο ίδιο να νιώσει ικανοποίηση και α χρησιμοποιήσω και έναν όρο που χρησιμοποιούν τα παιδιά μα, να φλεξάρει το σώμα του ή το σώμα τη. Mm -hmm. Άρα, ένα άνθρωπο ο οποίο βλέπει τον εαυτό του και φτιάχνεται, ένα άνθρωπο ο οποίο θέλει μόνο τον εαυτό του να ικανοποιήσει, σίγουρα δεν θα Εσύ αντικείμενο. Ναι, ναι, δηλαδή νιώθεις, λες βρε παιδί μου εγώ τι κάνω εδώ πέρα, είμαι οδονητής. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, πίσω σε αυτό που με ρώτησες προηγουμένως, ε, πώς μπορεί κάποιος να ξεφύγει από τη σχέση με έναν αρχισιστή. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, γιατί ακριβώς οι ερωτικές μας σχέσεις έχουν άμεση σχέση με τον τρόπο που μάθαμε να σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας, έχοντας παράδειγμα τις σχέσεις μας με τους γονείς μας. Οπότε αν έχουμε τραύμα μέσα μας μία μητέρα για παράδειγμα η οποία όσο και αν προσπαθούσαμε δεν μας έδειχνε την αγάπη της και τη στοργή της εάν συναντήσουμε έναν παρόμοιο ερωτικό σύντροφο τότε Εκεί πολύ πιθανό ναι, 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 να έχει υπαρξιακό νόημα για μας να παραμείνουμε σε αυτή τη σχέση γιατί είναι σαν να ξορκίζουμε τη δυστυχία που είχαμε την ατυχία που είχαμε να μας μεγαλώσουν γονεί που να μην είναι γονεϊκοί ε, Να ρωτήσω κάτι ναι το να επιλέξουμε ένα σύντροφο που μοιάζει και μας προσφέρει την αγάπη που μοιάζει με αυτή που δεν πήραμε από τα παιδικά μας χρόνια είναι σαν να αναζητάμε να την πάρουμε τώρα, σαν να θέλουμε να διλάρουμε με τη μαμά μας ή με τον μπαμπά μας που δεν μας την έδωσε και να κερδίσουμε αυτό το χαμένο παιχνίδι. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι που κάνει τις ερωτικές σχέσεις περίπλοκες. Είναι ο μόνος λόγος που οι ερωτικές σχέσεις είναι περίπλοκες, γιατί υπάρχει πάντα μέσα μας ένα μικρό παιδί το οποίο ζητάει δικαίωση. Ζητάει αγάπη, ζητάει στοργή. Έχω συνα... Επιλέγοντας, ε... με συγχωρείς γιατί με νοιάζει, ναι, ναι, ναι. επιλέγοντας ανθρώπους που μοιάζουν λοιπόν, έχουν αυτό το μοτίβο που είναι των παιδικών μας χρόνων ο τρόπο που πήραμε την αγάπη. Θα καταφέρουμε να το κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι ή απλά πρέπει μέσα από αυτή την εμπειρία να μάθουμε να κάνουμε άλλες επιλογές που θα μας οδηγήσουν στο να πάρουμε αγάπη. Δεν θα καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Απλώ με κάθε καινούργια σχέση ναρκιστική κακοποίηση που θα δημιουργούμε, θα φθινόμαστε όλο και περισσότερο, θα απογοητευόμαστε όλο και περισσότερο και θα χάνουμε όλο και περισσότερο την αυτοεκτίμηση μα και την αίσθηση mm. τη αυτοαξία μα. Δυστυχώ, δεν μπορεί κανένα ερωτικό σύντροφο ενό ναρκιστή ή μια να τον αλλάξει να την αλλάξει, ακόμη και αν είναι ο ίδιο ειδικό ψυχική υγεία. Δηλαδή και μια γυναίκα ψυχολόγο να φτιάξει με έναν ναρκιστή, δεν θα το γιατρέψει τον ναρκιστή, θα την τρελάνει αυτό. Θα τρελάνει και την ψυχολόγο ναι. ναρκιστή. Και έχουμε παραδείγματα. <laughs> Ονόματα δεν λέμε, ναι, πολύ ναι, 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 να σου πω κάτι. Ε, και ο ναρκιστή δεν σε αφήνει και να φύγει. Δηλαδή είναι μια κατηγορία που άντε παίρνει τη βαριά απόφαση. Ένα άνθρωπο, μια γυναίκα ή ένα άντρα που είναι ερωτευμένο με ναρκισό. Άρκησο να πάρει τα κομμάτια του και να πάει παραπέρα για να στήσει τη ζωή του με περισσότερη υγεία και αγάπη. Δεν σε αφήνει όμω. Είναι σαν να σε κρατάει εχμάλωτο. Έρχεται και σε διεκδικεί με τρόπο που ξέρει να πατήσει τα κουμπιά. Ναι, ο ναρκιστή σε θέλει εκεί όχι γιατί σε αγαπάει, αλλά γιατί αγαπάει να σε εκμεταλλεύεται. Αγαπάει να λαμβάνει από εσένα ενέργεια, να λαμβάνει από εσένα αυτό που λέγεται Ναρκισιστική τροφοδοσία Είναι βαμπύρ ενέργειας εναρκισιστές mm. Και χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους Για να τους ξεζουμίζουν Οπότε δεν θα σε αφήσει να φύγει Επειδή θέλει να σε ξεζουμίσει Όχι επειδή σε αγαπά Και ένα κύριο χαρακτηριστικό των ναρκισιστών Είναι ότι λένε πολλά ψέματα Και τα λένε με πολύ επιτυχημένο τρόπο Εγώ σε αγαπάω Εγώ έχω μετανιώσει Εγώ θα αλλάξω Και επίσης άλλα χαρακτηριστικά των αρχισιστών είναι ότι κάνουν προβολέ. Τα δικά του ελαττώματα μα κατηγορούν ότι τα έχουμε εμεί. Λένε αυτοί ψέματα, μα κατηγορούν ότι λέμε εμεί ψέματα. Μας απατάνε αυτοί, μα κατηγορούν ότι του απατάμε εμεί. Μα φέρονται αυτοί υποτιμητικά, μα κατηγορούν ότι του φερόμαστε εμεί υποτιμητικά. Και με τον gaslighting μπορεί να μα πείσουν ότι το κάνουμε. Βεβαίω. Τουλάχιστον να του μιλάμε ε, υποτιμητικά ή όλο το άλλο γιατί αν έχει απατήσει, ξέρει ότι έχει απατήσει ή δεν έχει απατήσει. Τα άλλα όμω μπορεί να τα πιστέψει: Ότι τον έχει παραμελήσει, ότι δεν του φέρθηκε ωραία, ότι τον πρόσβαλε μπροστά στου συναδέλφου, ότι τον το ζηλεύει, ότι τον φωνεί. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, ότι δεν χέρεσαι τύχει... με τη χαρά του. <laughs> ναι. Μου έχει τύχει περίπτωση ζευγαριού που να έχει το μέλος που δεν ήταν αρχισεστής να έχει μια μεγάλη επαγγελματική επιτυχία, το άλλο μέλος να έχει μια πολύ μικρή επιτυχία σε ένα σπορ στο οποίο λάμβανε μέρος, ρε παιδί μου, και να κάνει ολόκληρη σκηνή αυτός που λάμβανε μέρος στο σπορ και ήταν αρχισεστής, ότι αρκησιστής. δεν ήρθε στον αγώνα μου και δεν ήρθε να με χειροκροτήσει τη στιγμή που η κοπέλα έπαιρνε ένα βραβείο που ήθελε δουλειά ζωής για να πάρει εκείνο το βραβείο. Mm. Και ο άλλος βγήκε και από πάνω να τη κάνει σκηνικό ότι έπαιζα με την ομάδα μου και δεν ήρθε να με παρακολουθήσει. It's all about και them. εσύ που δεν πήγα τόσο καλά. Α, μπράβο. Να. Και για όλα αυτά είμαι εμεί με, με του ναρκιστέ. Έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο, ένα ιδιαίτερα πονηρό τρόπο να τα γυρίζουν όλα εναντίον μα. Οι ναρκιστέ, Μαρία μου, είναι στην ουσία κακομαθημένα κολόπεδα σε σώμα ενηλίκου. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Είπε πριν, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, συμφωνώ. Ε, Είπε πριν ότι οι ναρκισιστές θέλουν να σε χρησιμοποιήσουν, να σε εξαπατήσουν, να, να πάρουν από σένα. Οι ναρκισιστές είναι κονάρτης. Ναι, είναι απατεώνες σχέσεων. Σίγουρα όλοι οι απατεώνες σχέσεων είναι ναρκισιστές, δεν είναι όλοι οι ναρκισιστές απατεώνες σχέσεων. Ο όρος mm. κονάρτης τι σχέσεων Αναφέρεται σε ανθρώπου οι οποίοι πλησιάζουν το θύμα του, είναι απαταιώνε, το βομβαρδίζουν με αγάπη, του πουλούν παραμύθια ότι είναι κάτι που δεν είναι οι ίδιοι και ότι έχουν κάποιου σκοπού που δεν έχουν, με στόχο να κερδίσουν αυτό το πρόσωπο, να μπουν σε ερωτική σχέση με αυτό το πρόσωπο, ακόμη και σε γάμο με αυτό το πρόσωπο, με σκοπό να το εξαπατήσουν και να του φάνε τα χρήματα και να λαιλατήσουν ότι έχει και δεν έχει. Ακριβώ. Και να του δυσφημίσουν κιόλα μετά. Γιατί ο ναρκιστή, άμα ξυπνήσει και τον διώξει, θα σου κάνει και μία εκστρατεία δυσφήμιση. Το λεγόμενο smear Campaign στα αγγλικά. Ο ναρκιστή θέλει να σε εκδικηθεί, δηλαδή, αν τον αφήσει. Ναι, γιατί θα χάσει τη χίνα με τα χρυσά αυγά. Mm. Υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στη ζωή ενό ναρκιστή να έχει παροχές ναρκιστικέ παροχέ. Γιατί είπαμε, είναι κακομαθημένα κολόπεδα, τεμπέλικα. Είναι και τεμπέλικα στην εργασία του, είναι και τεμπέλικα στην πνευματική εργασία και θέλουν να έχουν εύκολα κέρδη. Οπότε αν εγώ έχω καταφέρει να πείσω ένα πρόσωπο το οποίο είναι επιτυχημένο, το οποίο είναι εργατικό, το οποίο φέρνει χρήματα στο σπίτι, ότι και καλά είμαι ο ιδανικό σύζυγο, ιδανική σύζυγο και ότι το αγαπάω, το, τον αγαπάω, την αγαπάω και είμαι εδώ για το καλό του, και έχω το θύμα να με ταΐζει, να με ποτίζει για χρόνια και εγώ να αράζω και το χόμπι μου να είναι είτε να πατάω αυτό το πρόσωπο ή και παράλληλα να του κάνουν και bullying ε, τότε ενοχλούμε με αυτό το πρόσωπο ξυπνήσει Και όταν και αυτό να φύγει. το πρόσωπο ναι, ξυπνήσει, πραγματικά πρέπει να τιμωρηθεί. Και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο είναι έτσι εξαιρετικά κρίσιμο και ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ανθρώπους που έχουν παιδιά και έχουν κάνει παιδιά με ναρκισιστές ή ναρκισίστρες, είναι ότι όταν χωρίσει ένα ζευγάρι παντρεμένο με παιδιά, ο ναρκισιστής θα προσπαθήσει πολύ συνειδητά να στρέψει τα παιδιά εναντίον του άλλου γονιού για να τον εκδικηθεί ή να την εκδικηθεί που τόλμησε να ξυπνήσει και να χωρίσει. Και έτσι έχουμε το εσχρό φαινόμενο της γονικής αποξένωσης, το οποίο δυστυχώς αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αρκετοί άνθρωποι που βρίσκουν επιτέλους το θάρρος να χωρίσουν από ένα κακοποιητικό σύζυγο, άντρα ή γυναίκα, γίνονται στην πορεία θύματα γονικής αποξένωσης. Δηλαδή, ο πρώην σύζυγος ή πρώην σύζυγος ο ναρκισιστή τη υπόθεση δεν λυπάται τα παιδιά, δεν τα σκέφτεται Αυτό... καθόλου τα παιδιά και τα χρησιμοποιεί. Δεν αγαπάει ούτε τα παιδιά του. Μα τα δεν, παιδιά δεν αγαπάει της. κανέναν ο ναρκιστή. Να σου πω κάτι. Τώρα που είπα τα παιδιά τη, πρόσφατα υπόθεση πισπυρίγκου, Είναι ναρκιστήστρια. Σίγουρα. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι έχει έναν αρκισιστικό τη προσωπικότητα. Δεν την έχω εξετάσει την κοπέλα, οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω α, αν έχει την επίσημη διάγνωση της ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας, όμως το στυλ προσωπικότητας ενός ανθρώπου μπορούμε να το καταλάβουμε και μόνο από τη συμπεριφορά του. Και η κοπέλα αυτή έχει πολλές ώρες που ήταν τηλεφωνήματα που επενέβαιναν σε χομπές, πολλά στοιχεία που στην επιφάνεια. Μια συνέντευξη που είχε δώσει μαζί με τον πρώην σύζυγό της σε κάποιο κανάλι. Δηλαδή υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να παρατηρήσει τον τρόπο που λειτουργούσε και συμπεριφερόταν το πρόσωπο αυτό και τον τρόπο που διαχειρίστηκε στην πορεία και την συλλήψη και τη δικαστική διαδικασία. Φαίνεται ότι έχει έναν αρκησιστικό στυλ προσωπικότητα. Καθημερινά σχεδόν αντιμετωπίζουμε μια γυναικοκτονία. Ένα γυναικοκτόνο. Και λέω γυναικοκτόνο γιατί ανδροκτόνε δεν συναντάμε πολύ συχνά. Υπάρχουν και ανδροκτόνε, αλλά οι περισσότεροι είναι γυναικοκτόνε, ναι. Ναι. Ε, είναι άρχισο. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που θεωρεί ότι του ανήκει η ζωή του άλλου. Είναι σίγουρα άλλος... Να αλλά να σου εξηγήσω κάτι, Μαρία μου, για να φτάσουμε στο έγκλημα, δεν φτάνει μόνο να έχουμε ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα γενικά. Ε, χρειάζεται να έχουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Να έχουμε κακοήθεια και να έχουμε κακοήθεια στυλ ναρκισισμού. Να έχουμε κακοήθεια ναρκισισμού, θα σου πω στη συνέχεια τα πέντε βασικά στυλ ναρκισισμού. Να έχουμε κακοήθεια ναρκισισμό, να έχουμε μακιαβελισμό. Μακιαβελισμό είναι ένα όρο που σημαίνει να θέλουμε να επιτύχουμε πάση θυσία. Ο, Μακε... ο Μακιαβέλη είχε γράψει το έργο Ο Ηγεμόν, όπου εκεί εξηγούσε πώ ένα ηγεμόνα μπορεί να εξελιχθεί πατώντα επιπτωμάτων και να έχουμε ψυχοπαθητικότητα ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας. Η ψυχοπαθητικότητα αναφέρεται στο χαρακτηριστικό εκείνο που ο άνθρωπος δεν θυμιάζεται για το αν θα προκαλέσει πόνο, αν θα προκαλέσει ζημιά, αν θα παραβεί τους κανόνους, τους νόμους, τους νόμους και ούτω καθεξής. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εγκλήματα και κάνουν εγκλήματα εν ψυχρό, προμελετημένα, έχουν και τα τρία στοιχεία. Κακοήθη, ναρκισισμό, μακιαβελισμό και ψυχοπαθητικότητα. Τώρα, πάμε στα στυλ του ναρκι, των ναρκισιστών. Υπάρχουν πέντε βασικά στυλ, με βάση την εξαιρετική ταξινόμηση της Δόκτωρος Ράμαννιν Τυρβάσουλου, η οποία θεωρείται η κορυφαία ειδικός στον κόσμο πάνω στη μελέτη του ναρκισισμού. Υπάρχουν πέντε βασικά στυλ ήδη κατηγορίες ναρκισιστών. Η πρώτη κατηγορία είναι οι μεγαλομανεί ναρκισιστές. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και αυτό φαίνεται είναι εξαιρετικά γοητευτικοί. Προσπαθούν να γοητεύουν του άλλου. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη κατηγορία ηγετών που ανήκουν σε αυτό. Γιατί ναι. πραγματικά βλέπει ότι ο άλλο σε πείθει για αυτό που είναι, ενώ δεν είναι. Δεν έχει περιεχόμενο. Δεν έχει όλο αυτό που φαντάζει και πουλάει, αλλά το αγοράζει. Είναι εξαιρετικά ικανή στη χειραγώγηση. Mm. Είναι εξαιρετικά ικανή στη χειραγώγηση των ανθρώπων. στο manipulation. Mm. Οι μεγαλομανεί ναρκιστέ. Ε, ξεκάθαρα λένε στους άλλους εγώ είμαι καλύτερος από εσά, ξεκάθαρα κοροϊδεύουν τους άλλους, ξεκάθαρα προσβάλλουν τους άλλους, ξεκάθαρα μειώνουν τους άλλους, ξεκάθαρα συμπεριφέρονται απαξιωτικά, μπορεί να πατήσουν ξεκάθαρα χωρίς τροπή και ούτω καθεξής. Οι μεγαλομανείς δαρκησιστές είναι οι πιο εύκολοι να τους εντοπίσουμε. Κάνουνε μπαμ. Ναι. Οπότε Ίσως να είναι εύκολο να προστατευτούμε από έναν μεγάλο μανίνα αρχίσης λέει εγώ, 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 εγώ και χρησιμοποιεί πολύ συχνά το, τη φράση, τη ερώτηση «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» mm -hmm. Λοιπόν, μετά έχουμε να κάνουμε με τους κακοήθεις ναρκισιστές. Οι κακοήθεις ναρκισιστές είναι ναρκισιστές οι οποίοι μπορεί να μην είναι μεγαλομανείς, μπορεί να μην το δείχνουν ότι είναι ναρκισιστές, αλλά κρατάνε αυτό που λέμε στην Κύπρο, το λέμε άκχαμα, που, στα Ελλήνια, που στη δημοτική σημαίνει δάγκωμα, είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε γκράτζες, αυτοί οι οποίοι θυμούνται το θυμό, το παράπονο που έχουν με κάποιον και θα τον εκδικηθούν όσο καιρός, καιρός και αν καιρός περάσει. Όσος καιρός και αν περάσει. Ναι, όσος καιρός <laughs> και αν περάσει. Είναι εξαιρετικά κομπλεξικοί όλοι οι ναρκιστέ. Παρόλο που ο μεγαλομανής ναρκιστεστής έχει τεράστια ιδέα για τον εαυτό του και λέει εγώ είμαι και κάνει άλλος, στην ουσία από μέσα του νιώθει λίγος και κάνει υπεραναπλήρωση με το να έχει αυτή τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Το ίδιο όλοι και όλοι οι υπόλοιποι ναρκιστεστές έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση και έτσι ε, αν τους πεις κάτι το οποίο εσύ μπορεί να το πεις και απλά, δηλαδή όχι με σκοπό να τους πλήξεις. Μπορεί να σου ρωτήσουν τη γνώμη τους για κάτι που έχω φτιάξει και εσύ να πεις ε, έχω τη γνώμη ότι αν το βελτιώσεις με αυτόν τον τρόπο θα είναι καλύτερο. Να πάρει αυτό τη γνώμη που σου ζήτησε, να την πάρει, να έχει μέσα του κακία και όταν βρει την ευκαιρία και αθόρυβα να σε εκδικηθεί. Πόσε mm. Πόσες φορές δεν πάει ένας άνθρωπος να κάνει μια συνέντευξη για δουλειά. Μ? Και ενώ πάει πολύ καλά η συνέντευξη, ενώ είναι σίγουρο πω θα πάρει τη δουλειά, μετά να μην την παίρνει τη δουλειά. Και εκ των υστέρων να μαθαίνει, για παράδειγμα, ότι ένα από του ανθρώπου που ήταν στην επιτροπή, που θα αποφάσισα για το αν ah, θα πάρει τη δουλειά, την χάνει να είναι α, ο εραστή μια πρώην φίλη φίδη η οποία κρατάει κακή από κάτι που έγινε πριν 20 χρόνια. Συχνό. Α. Συγχνό, αυτή είναι η ναι. κατοίκτη. Οποιαδήποτε να αφορμή, ναι, ναι. Κάποιο κρατάει κάτι. Ναι, και σου λέει, όταν δεν θα σε βρω. Δεν θα βρεθεί στο μάχη μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Κάτι, ναι, πρέπει Να μην σου πούν, Ξέρει, εγώ ευθύνομαι που εσύ δεν πήρε αυτή τη δουλειά. Αλλά μέσα του να το καταχαρισιούνται ότι έχουν προκαλέσει πόνο σε έναν άνθρωπο που κατά τη γνώμη του του έχει προκαλέσει κι αυτό πόνο. Γιατί είναι αρκιστέ, επειδή είναι ιδιαίτερα sick, κομπλεξικά άτομα έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ε, Πολλέ φορέ φαντάζονται κιόλα ότι του προσβάλλουμε ή φαντάζονται κιόλα ότι του υποτιμούμε, ενώ στην πραγματικότητα κάνουν προβολέ τη δική του αυτοεποτίμηση. Ναι. Το επόμενο στυλ ναρκισιστή είναι ένα πολύ επικίνδυνο στυλ ναρκισιστή. Είναι οι ευάλωτοι ναρκισιστέ ή οι κρυφοί ναρκισιστέ. Είναι τύποι και τύπησε οι οποίοι το παίζουν ευαίσθητοι. Το παίζουν. Α, ότι, πονεμένοι. Ναι, ότι γνιάζονται και έχουν να πούν τα κρύβρεχτες ιστορίες για την δύσκολη παιδική ηλικία που βίωσαν, οι οποίες αυτές οι ιστορίες πάντοτε λειτουργούν ως δικαιολογητικό για παρούσες κακοποιητικές συμπεριφορές. Οι ευάλωτοι ή mm -hmm. κρυφων είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι επειδή στην αρχή μιας γνωριμίας θα σε ρωτήσουν πολλές ερωτήσεις για σένα, θα κάνουν ένα ψεύτικο μοίρασμα της δικής τους ψευτική ευαλωτότητας, θα προσπιθούν δηλαδή πως είναι ευάλωτοι, και θα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια αυτέ τι πληροφορίε που θα μοιραστεί μαζί του, νιώθοντα ασφάλεια, για να τι χτυπήσουν εναντίον σου. Έχει στρατηγική δηλαδή, κανονικά. Ναι. Δεν είναι ότι ναι. πάει με το ένστικτο. Ναι. Και οι ευάλωτοι ναρκισιστές, οι ναρκισιστές επιλέγουν ανθρώπου που έχουν χαρίσματα, έχουν επιτεύγματα που δεν έχουν ήδη. Ανθρώπου που φθονούν δηλαδή. Mm -hmm. Θα διαλέξουν επίτηδε έναν άνθρωπο που φθονούν. Προκειμένου να το διαλύσουν. Για παράδειγμα, κάποιο μπορεί να είναι old money. Ε, Ένα ναρκιστή μπορεί να έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια στην οποία υπήρχαν χρήματα και δεν χρειάστηκε να κοπιάσει να ιδιαίτερα στη ζωή του, αλλά να νιώθει μειονεκτικά γιατί κάποιο άλλο είναι αυτοδημιούργητο. Αυτό που έχει τα παλιά λεφτά μπορεί να πάει να πλησιάσει τον αυτοδημιούργητο, να τον ξεγελάσει παίζοντα τον ευάλωτο και τον τρυφερό και τον αυτό να πάρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται και στη σχέση μέσα μετά να τον τσακίσει τον άλλον γιατί Φωνή που εκείνο κατάφερε πράγματα μόνο του, ενώ ο ίδιο τα βρήκε έτοιμα. Τώρα λέω ένα τυχαίο παράδειγμα. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. Ε, ο επόμενο τύπο ναρκισιστή που είναι πάλι πολύ επικίνδυνο είναι ο κοινοτικό ναρκιστή. Στα αγγλικά ονομάζεται communal narcissist. Είναι κοινωνικό αυτό. Βεβαίω, είναι πολύ κοινωνικό. Έξω στον κόσμο παρουσιάζει ένα άριστο προσωπείο καλοσύνης και φιλανθρωπίας. Mm. Μπορεί να ιδρύσει και φιλανθρωπικά ιδρύματα, μπορεί να χτίσει και εκκλησίες. Κάνει τα πάντα για να έχει μια καλή εικόνα στην κοινότητα. Ενώ μέσα στο σπίτι και μέσα στις στενές διαπροσωπικές του σχέσεις είναι τύραμος. Και είναι πολύ σκληρό να είσαι παντρεμένος με έναν κοινοτικό ναρκισιστή ή να είσαι παιδί κοινοτικού γιατί κανεί δεν σε πιστεύει. Κανεί δεν σε Σωστά. πιστεύει ότι αυτό ο φιλάνθρωπο ή αυτή η πολύ καλή κυρία, αυτό που έχει κάνει τόσε δωρεέ ή αυτό που έχει βοηθήσει τόσου φτωχού ή που έχει κάνει τόσε αγαθοργίε, είναι δυνατόν να σου φέρεται άσχημα, είναι δυνατόν να σε υποτιμά, είναι δυνατόν να σου κάνει ψυχολογικό πόλεμο. Και δεν μπορεί να πει και τον πόνο σου, γιατί έχει χτίσει μια τέτοια άγια εικόνα που το κρατά μέσα σου. Και αν πα να πει τον πόνο σου, θα δεχθεί και επίθεση, επίθεση από την ναι, και ότι κατηγορεί στο στήλο της κοινωνίας pillar of the community mm -hmm. ε, επίσης ο, η τελευταία κατηγορία από τις αδέρες κατηγορίες των αρκισιστών είναι ο καλοήθης αρκισιστής, είπαμε προηγουμένως για τον κακοήθη αρκισιστή, είναι ο καλοήθης αρκισιστής είναι πολύ λίγοι οι καλοήθης αρκισιστές έως και ελάχιστοι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν συνέστηση συναισθηματική επειδή ακριβώς δεν τους έχει μεγαλώσει κάποιος δίνοντας τους την κατάλληλη αγωγή. Δηλαδή, Αυτή δηλαδή, αν μπορέσει να του προσεγγίσει και να του στηρίξει ψυχικά και να του δείξει έναν άλλο δρόμο, αυτοί μπορεί να αλλάξουν. Ναι. ναι. Εάν α, δημιουργήσουν σχέση με έναν άνθρωπο, ο οποίο αυτό άνθρωπο έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και του δίνει ανατροφοδότηση κάθε φορά για το τι πόνο προκαλούν οι πράξει του, εάν είναι καλοί να ναρκιστέ, θα συγκλονιστούν και θα προσπαθήσουν να μάθουν να έχουν συναισθηματική συνέστηση. Ξαναλέω όμω ότι είναι πολύ λίγοι οι καλοήθειε ναρκιστέ. Ελάχιστοι. Πε μου κάτι, γιατί γενικά είναι επικίνδυνη άσχετα από το σε ποια κατηγορία ανήκει ο καθένα. Πώ φεύγει ένα άνθρωπο από μια σχέση με ναρκισιστή που είναι βασανιστική. Πε μου τα βήματα. Ε, Πρώτα πρακτικά. απ' όλα πρέπει να το αντιληφθεί, να το συνειδητοποιήσει ότι εγώ τώρα δεν είμαι σε μια ένα, δεν ζω ένα μεγάλο έρωτα δεν είμαι σε μια καλή σχέση, δεν είμαι σε έναν καλό γάμο, δεν είμαι σε μια καλή συνεργασία. Βρίσκομαι στην κόλαση και κακοποιούμε από έναν άνθρωπο με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Για να το επιτύχει. Συγγνώμη, γιατί μερικέ φορέ οι άνθρωποι μεταφράζουν όλη αυτή την περιπέτεια στη σχέση σαν να ζουν ένα μεγάλο πάθο, μια μεγάλη καψούρα ναι, που δεν έχει ναι. σχέση με μια υγιή ερωτική σχέση όλο αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση και θεωρώ ότι η pop κουλτούρα, δηλαδή στίχη τραγουδιών, των, κα... των λεγόμενων καψουροτράγων, μπλοκέ σειρών ή ταινιών, μυθιστορήματα, μπορεί να επιδράσουν πολύ αρνητικά πάνω στα θύματα των αρκισιστών, γιατί αυτέ οι κοινωνικέ αφηγήσει παρουσιάζουν μία τοξική σχέση ω μία κανονική σχέση και ένα μεγάλο πάθο, όπω είπε και ένα μεγάλο έρωτα. Mm -hmm. Mm -hmm. Ο κόσμο χρειάζεται να ψυχοεκπαιδευτεί. Σου είπα και προηγουμένως ότι ε, έχω αφήσει το γραφείο μου, έχω αφήσει οτιδήποτε κάνω και έχω ένα κανάλι στο YouTube, στο οποίο καθημερινά ανεβάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Και κάνει εξαιρετική δουλειά Ευχαριστώ, και έχει βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο. Το λέω γιατί το ξέρουν και οι άνθρωποι που μα ακούνε 100% σε ξέρουν γιατί υπάρχουν εκπομπές και επεισόδια για κάθε τι. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Έχεις κάνει τόσο καλή δουλειά. Ε, θέκλα, είναι η μοναδική μου δουλειά, Μαρία μου. το 2019, όταν αποφάσισα να αφύγω από την τηλεόραση, όπου είχα για δύο τηλεοπτικές σεζόν μου τηλεοπτικές εκπομπή στην Κύπρο, αποφάσισα να επιδοθώ στο YouTube και ο στόχος μου ήταν να φτιάχνω καθημερινό βίντεο, τα οποία να είναι χρήσιμα σε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν πρόσβαση να πάνε σε ψυχολόγο ή ειδικό ψυχική υγεία ή ανθρώπου που χρειάζεται να ακούσουν κάτι για να αφυπνιστούν. Η ψυχοεκπαίδευση, δηλαδή το να μαθαίνει για το τι είναι υγιέ ψυχικά και τι είναι προβληματικό ψυχικά και συναισθηματικά, είναι απαραίτητη. Ε, mm -hmm. Το κανάλι μου βοηθάει στη ψυχοεκπαίδευση. Επίση, υπάρχουν πολύ καλά ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία. Ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο συστήνω να διαβάσουν πρόσωπα. Τα οποία βρίσκονται μέσα σε κακοποιητικέ σχέσει και δεν ξέρουν τι να κάνουν, είναι ένα βιβλίο που μεταφράστηκε και στα ελληνικά, το βιβλίο τη Avery Neal, που έχει τίτλο Αφού είναι υπέροχο, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη. Ένα mm. πολύ ωραίο βιβλίο, είναι γραμμένο για γυναίκε οι οποίε βρίσκονται σε σχέσει με κρυφού ναρκιστέ. Μπορεί και άντρε να διαβάσουν αυτό το βιβλίο και να ωφεληθούν. Είναι ένα βιβλίο επιστημονικό, αλλά γραμμένο με απλό και κατανοητό τρόπο, το οποίο διαβάζοντα το βοηθιέσαι στο να ενδυναμωθεί, να καταλάβει ότι είσαι θύμα και να, να πάρει την απόφαση ότι πρέπει να φύγει. Όταν πάρει την απόφαση ότι πρέπει να φύγει, χρειάζεται να κάνει προετοιμασία. Η προετοιμασία γίνεται πρώτον με το να κάνει ψυχοθεραπεία. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία οπωσδήποτε. και στήριξη. Ναι. Και επίση πρέπει να δημιουργήσει ένα υγιή κοινωνικό κύκλο. Γιατί οι ναρκισιστές αποξενώνουν τα θύματα τους από πιθανούς συμμάχους. Θα σου κατηγορήσουν τις φίλες σου ότι είναι μπίπι φίλες σου και δεν θέλω να κάνεις παρέα με αυτές τις μπίπ. Θα σου κατηγορήσουν τους φίλους σου. Θα, θα βρουν χίλιους λόγους, δικαιολογίε και ψέματα για να σε αποξενώσουν από τους ανθρώπους που θα σε στηρίξουν. Οπότε όταν αποφασίσουμε ότι θα φύγουμε από μια αναρκησιστική σχέση, από μια σχέση αναρκησιστικής κακοποίησης, χρειάζεται να ξαναχτίσουμε τον κύκλο μας να... Να έχουμε να στηριχτούμε. Ναι. Και μπορεί να μην μπορούμε να τα ξαναβρούμε με τους φίλους μας, τους οποίους έχουμε εντός εισαγωγικών πουλήσει για τον αρχισιστή, για την αρχισίστρια. Μπορούμε όμως να ψάξουμε, να συναντήσουμε ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να μας καταλάβουν, να μπορούμε ίσως να περνούν και οι ίδιοι κάτι παρόμοιο και να μπορούμε να αλληλοστηριχτούμε. Εδώ θέλω να πω Μαρία μου, ότι στο κανάλι μου στο YouTube έχω μια λειτουργία η οποία ονομάζεται συμμετοχή και έχουμε ένα επίπεδο στη συμμετοχή όπου είναι μόνο γυναίκες το τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή και κάθε τετάρτη κάνουμε ένα ώρο μέσω Zoom, μια ώρη διαδικτυακή συνάντηση ψυχοεκπαιδευτική μέσω Zoom είναι οι επίτηδε μόνο γυναίκε, όπου συζητάμε τέτοια θέματα και αλληλοστηρίζονται οι κοπέλε και μοιράζονται μεταξύ του του δικού του αγώνε η κάθε μια για να μπορέσει να ξεπεράσει την όποια κακοποίηση δέχεται στη ζωή τη. Υπάρχουν επίση και ομάδε των ανώνυμων uh, AA. Υπάρχουν mm -hmm. και ομάδες, και δω, δωρεάν ομάδε που μπορεί κάποιο να συμμετέχει. Επίση στην ιστοσελίδα μου, θεκλαπετρίδων.com, στην αρχική σελίδα, υπάρχει ένα άρθρο στο οποίο καταγράφω όλε τι δωρεάν παροχέ συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε Κύπρο και Ελλάδα. Ή επίση κάποιο μπορεί να ζητήσει να πάρει βοήθεια από κάποιον επαγγελματία στι ανθρώπινε σχέσει που να έχει γνώσει γύρω από τα αντικείμενα. Πρέπει να φτιάχνουμε, να φτιάξουμε έναν καλό, υγιή κοινωνικό κύκλο. Και θέλει προγραμματισμό η αποκοπή να είμαστε έτοιμοι και όταν το κάνουμε, να το κάνουμε μπαμ και κάτω. Δηλαδή χωρίζουμε ή σταματούμε τη σχέση και πάμε no contact. Άρα τι κάνεις, μπλοκάρεις τα πάντα, τα δεν, πάντα. δεν αφήνεις περιθώριο να σε συναντήσει κάπου πάντα. γιατί... Φεύγεις, έρθει... με, μετά που θα φύγεις ανακοινώνεις γραπτός και μετά μπλοκάρεις τηλέφωνα, κινητά, email, σβήνεις και όλα στα τηλέφωνα, όχι απλώς τα μπλοκάρεις. Μπλοκάρεις από εφαρμογέ. και μετά λειτουργείς όπως κάποιο ο οποίος είναι εξαρτημένος από μια ουσία και κάνει αποτοξίνωση που θεωρεί ότι το να κοιτάξεις τι κάνει στα σόφια ο άλλο ή να επικοινωνήσει με τον άλλο, είναι σαν να ε, πα πίσω στην εξάρτηση σου. Ναι, γυρνά το πρόβλημά σου. Και χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχολογική υποστήριξη και ανθρώπου γύρω σου. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και κάποιοι από αυτού του ναρκιστέ μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνοι και μπορεί να ναι, καταλήξουν ναι. και γυναικοχτών. Ναι. ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω Πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου που κάναμε αυτή τη συζήτηση σε κάτι τόσο, τόσο, τόσο χρήσιμο και δυστυχώς συνηθισμένο και ελπίζω και χαίρομαι γιατί πιστεύω ότι βοηθήσαμε αρκετούς ανθρώπους που θα ακούσουν αυτό το podcast γιατί μπορεί, όπως είπες, να έχουν σχέση με ένα και να, μην, και το να μην το έχουν καταλάβει. Ναι. Ναι και να νομίζουν ότι αυτή είναι το πρόβλημα, ενώ στην ουσία είναι θύματα κακοποίηση, ψυχολογική κακοποίηση. Να σε καλά, Θέκλα. Κι μου συνέχισε και τόσο καλή δουλειά που κάνει στο κανάλι. Και σου πολύ σου καλή επιτυχία και στο podcast. Ήδη έχω ευχαριστώ. κάνει γραφή και σε παρακολουθώ. Και σε πάει, σου, πάει, και το podcast. Τα αγαπώ. Τα αγαπώ. Ναι, φαίνεται, φαίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ και εσά που ήσασταν σήμερα εδώ στο mariabacodimu.com.